Πάμε αμέσως να μιλήσουμε με τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τον πατέρα Γεώργιο Μίλκα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, πατέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να και πούμε, χρόνια λοιπόν πολλά για τις όμορφες μέρες της Θεσσαλονίκης μας. Βεβαίως, χρόνια πολλά για τη Θεσσαλονίκη. Όλα τα είπατε πάρα πολύ σωστά. Το μόνο το οποίο θα ήθελα να διορθώσω... Ναι. Και είστε οι πρώτοι που το πληροφορήσετε αυτό, είναι ότι η παραμονή της τιμίας ζώνης πήρε παράταση μία μέρα, δηλαδή θα φύγει τη Δευτέρα το βράδυ στις 10 η ώρα. Εσείς είστε οι πρώτοι που το ακούτε αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό για να το ακούσει ο κόσμος. Την Τρίτη θα πάει στο αστυνομικό μέγαρο για να προσκυνήσουν οι υπηρετούντες εκεί αστυνομικοί μας και αμέσως μετά στα νοσοκομεία το Παπαγεωργίου και στο 424 για να προσκυνήσουν ασθενείς και συγγενείς. Τώρα, η πατέρα, Δευτέρα λοιπόν είναι η τελευταία μέρα εδώ στον Εύωσμο που θα έχουμε την ευλογία αυτού του Ιερού Κοιμηλίου, το οποίο σπάνια βγαίνει από το Άγιον Όρος και δίνεται σε χιλιάδες, πραγματικά ένα ποτάμι ανθρώπων από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα όλες αυτές τις μέρες υπομονετικά περιμένουν στη σειρά για να προσκυνήσουν το Ιερό Κοιμήλιο. Να δούμε, πατέρα, λίγο τι είναι αυτό το Ιερό Κοιμήλιο. Βεβαίως το ότι αναφέρεται στην Θεοτόκο οπωσδήποτε έχει τη σημασία του. Αλλά τι ακριβώς είναι αυτό που προσκυνά όλες αυτές τις μέρες και γίνονται αυτές κοιτάξτε, οι εκδηλώσεις πίστης από τον κόσμο. Ένα κοιμήλιο μεγάλης αξίας, όπως είπατε και προηγουμένως, το μοναδικό σωζόμενο αντικείμενο, εντός εισαγωγικών να το πούμε, από την Υπεραγία Θεοτόκου, από την επίγεια ζωή της. Μάλιστα, να λάβετε υπόψη σας ότι είναι κάτι το οποίο ακούμπησε και το σώμα της Παναγίας μας και αγιάστηκε, αλλά και το σώμα του Χριστού μας, αφού η Παναγία σαν μητέρα του Χριστού μας τον είχε στην αγκαλιά της. Έτσι λοιπόν έχει τη χάρη και του Χριστού μας και της Υπεραγίας του Θεοτόκου και γι' αυτόν τον λόγο επιτελεί και πολλά θαύματα σε καρκινοπαθείς ανθρώπους ιδιαίτερα και σε άτεχνα ζευγάρια. Πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε και στα πλάνα μας την κοσμοσυρωή που υπάρχει στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού στον Εύωσμο για να προσκυνήσουν την τίμια ζώνη. Ένα ποτάμι ανθρώπων οι οποίοι με υπομονή, με προσευχή, με ευσέβεια περιμένουν για να υπομονετικά για να προσκυνήσουν το Ιερό Κοιμήλιο. Και τις εκδηλώσεις λατρείας βεβαίως από τους πιστούς. Οι στιγμές τις οποίες ζούμε εδώ στο Ιερό αυτό προσκύνημα, το οποίο όπως σας είπα θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή, να τη γνωρίζει ο κόσμος λοιπόν και τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη θα μπορούν να το προσκυνήσουν το Κοιμήλιο όσοι βρεθούν στο αστυνομικό μέγαρο ή στα νοσοκομεία που μας αναφέρατε, πατέρα Γεώργη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Η Παναγία να προστατεύει τον καθένα και την πατρίδα μας. Να είστε καλά.